καλησπέρα από το Ειρήνης Εφηλίας. Βαστελή. Δεπορτίβο Πάλιρο Τιτάνς. Δύο αντίθετοι για τις δύο ομάδες. Το 8-2 γηπεδούχοι. Το 3-7 φιλοξενούμενοι. Μην ξεγελιάσετε βέβαια από αυτό το ρεκόρ. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την οποία την αδικεί κατά κάποιο τρόπο. Το 3-7 σε αυτόν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Δύσκολη αποστολή όπως και να έχει για αυτούς απόψε. Ανοίξουν το σκορ. Ποδοσφαιρικό. Όχι με πέναλτι σίγουρα. Το πρωτεύω να τρέξει τον συνδυασμό. Το μπακαλάτι και για αυτούς, 1-2. Παρά την αποχή. Πολύ σε επιμένει, θα πάρει το επιθετικό. Θα πάρει και το φάουλ
Αλλά εν τέλει από την ενανικά. Κοζομπούλη στα δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να βάλει την ομάδα την μπροστά με 4 ακόμα και με 5 πόντους, ελπίζω να συνεχίσει και στη δεύτερη για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γυρίσιμη υπομονή από 45 μοίρες, σίδερο. Πάρα πολύ όμορφη φάση καλά εδώ της Deportivo, οι οποίοι θα μειώσουν στους 2. Γκάρμπις ο μετελεστής. Άρες Κοντέ, επιζητούν το γρήγορο παιχνίδι. Ηλιαδάκης θα πατήσει καλά και το καλάθι. Οκτώ 12. Αρχίζει για 3. Θα στοχίσει Μούρτος. Διάδρομο και με κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 8-14. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέγαμε, και μην ξεγελιέστε από το ρεκόρ των Titans. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα η οποία έβαλε δύσκολα στον πρώτο γύρο στην Deportivo. Αυτό θέλει να κάνει και απόψε, και από ό,τι μας είπε και ο Βαγγέλης Ιλιαδάκης, να μην μείνει ως εντυπώσεις όπως συνέβη στον πρώτο γύρο, αλλά να πάρουν και την νίκη. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν στους πάντους των προβάτων. Με καλάθι για τους υπεδούχους.
Titans φιλοξενούμενου συνεχίζεται και όσο θα συμβαίνει αυτό οι Titans δεν θα το αφήνουν αναξιοποιητό. Η διαφορά είναι ήδη στις 12, έχουν βάλει δύσκολα την Devotivo, διαφορά μεγαλώνει 8-22, 10-4. Μετά το time out, οι Titans πραγματοποιούν μπασκετικά όργια εδώ στο κλειστό της ΕΦ. Κούμπι για τρεις, ούτε τώρα Λιαντάκη στο rebound, θα πάρει και το foul. Ότι δεν το δίνω ουσιαστικά δεν έχει μπει στο παριέ της ΕΦ. Εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετικό καλάθι, πέρασε κάτω από την μπασκέτα ο Γαρδής, βάση υψηλής τεχνικής από το παίκτη του Ποντίβο, φτάρει σε μια πολύ όμορφη φάση και διέκοψε και το σερί. Titans από το 8-10 πήγαμε στο 8-22, 12-22 τώρα με ένα μικρό 4-0. Θα μείνετε μεγάλη μάχη, να είστε σίγουροι ότι η Deportivo θα επιστρέψει. Δύο από τα πέντε, σίδερο. Ο Μουρούντος ήταν στο... την προσπάθεια που μόλις είδαμε, Λιαντάκης. Ούτε και ήταν κάτι με στόχο. Παλιά μου τεχνικό σκηνό, για μαζές που κάνανε, προσθένε τον ουσιασμό. Με ποιον, με τον κύριο Γαρμπή. Πρέπει να βρουν μια απάντηση άμεσα οι Titans στο πρόβλημα που ακούει η Γαρδής. Το έχει κάνει 3-4 φορές και είμαστε μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο. Ρεγούπης είναι μόνος του από 45, δεν θα του κάνει το χαρτήρι μπάλα. Ο Ψιλής θα πάρει το rebound, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 16-22. Απαντάνε με ένα 8-0. Τι πάμε. Σιγά μην αφήναν το παιχνίδι. Η απάντηση ήταν κάτι παραπάνω από άμεση. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 3 για 3. Τέλος πρώτου. 16-22 μπροστά η Τίτα. Όλα έτοιμα για την ένταξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Η Deportivo, η οποία θα γίνει ευκαιρία εδώ με το πιεκού του για δύο. Όχι. Το 14-0. Στο σερί δεν κάνει απάτη την πόντι. Η
3, el gol. Si manca la defensa tu crea cubito tripodó. Si veni che succede magari su terzo. Che cosa devo fare? Πάμε σε ένα time out, 4 και 3 για το τέλος του πρώτου μικρόνου.
Τέλος time out. 28-28. Ο Γκασέλης να δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του. Θα τα κατάφερε. Ανανέωσε την επίθεση. Νέο τρίποντο. Σαν να διάσημα τώρα εδώ. Ο Τριανταφύλου. Η επίθεση 14 δευτερολέπτων πραγματοποιήθηκε στα 5. Ο ίδιος πήρε το επιθετικό. Νέο time out. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και πάλι παιχνίδι. Δύο time out με απόσταση λίγο δευτερολέπτων. Όταν συμβαίνει αυτό, οι φωνές συνήθως ακούγονται σε όλο το γήπεδο. Τρίσα τη γωνία, μέσα! 31-28. Διαχειρός Γκράτσιου. Θα όχι ότι ανήκε, θα άλλασε κάτι. Λέμε τώρα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μικρόνου. Καρπής πήρε το φάουλ από τον Ηλιαδάκη. Μπάλα στο σίδερο. Yeah. 31-28 θα παραμείνει. Μπάλα τα κέρια του Κουτσοπόλου θα περάσει το μισό. Yeah. Το λεγόμενο προς πίσω, δόθηκε. Yeah. Έτσι είναι εδώ την μπάλα. Λαράκης δεν θα ολοκληρώσουν. Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιακό κλέψιμο που το δίνουμε. Νέο κλέψιμο τον Κυριακού και αυτή τη φορά. Γράτσιος, ο Γαρμπής έχει ήδη ακολουθήσει. Είναι εκπληκτικός. Ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι μοναδικός. Πόσο γρήγορα πόδια έχει και πόση μπασκετική αντίληψη. Δεν απαιτεί μόνο γρήγορα στο σώμα. Πρέπει και να διαβάζει το παιχνίδι. Εδώ θα δώσει και την ασίστ. Θα κάνει όλα και συμφέρει. Ο Δίψος ο σκόρερ. Θα τον αναφέρουμε για αυτόν. Μισό καλάθι του δόθηκε βέβαια. 33-28 αν δεν κάνω λάθος. Δεκανό, μόλις μπήκαν οι πόντοι. Κουτσοπόλης θα απαντήσει, 33-30. 1-30 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Εκπληκτικό παιχνίδι πραγματικά παρακολουθούμε. Γκαρμπή στο χαβά του. 35-30. Πέρο Άντρης θυμίζει στο κοντό. Εμφανισιακά λέω. Μητσάκης θα πάει αριστερό διάδρομο, δεν θα καταφέρει με το δεξί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και πορτίδο τρεκάτε ποδαράκια μου συνήθως. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Καρμπής θα πάρει το σκριν. Θα πατήσει καλά, θα πάρει και την προσπάθεια, θα στοχίσει. Πόγκα στο αμυντικό. Πόγκας, θα αφήσει την μπάλα, 35-32.
6 δευτερόλεπτα να απομένουν. Λοιπόν, τέλος time out. Για να δούμε τι οδηγίες δόθηκαν για αυτή την τελευταία επίθεση. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για την ακρίβεια 2 στην Deportivo. 10 6 ο Πόλης με κρεμασμένο αντίπαλο πάνω του. 35-32 το τελικό. Λοιπόν, το 4 ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Πρώτη επίθεση άστοχη. Δεν έχουμε σκορ σε αυτά τα πρώτα 36 δευτερόλεπτα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παρκέ και από τις δύο ομάδες. Τρέχουν τις αστοχήσεις. Τους. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο.
και να κάψει την αντίσταση τους. Αξιόμαχη ομάδα. Πολύ όμορφη ενέργεια. Όλα η ενέργεια. Για τρεις. Και τώρα.
πετύχουν καλάθι και οι μεν και οι δε. Συμβαίνει αυτό, μην περιμένετε να αλλάξει τώρα 14-4. Βήματα. Έχουμε αλλαγές. Θα δώσει το παιχνίδι, δίνοντα την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Κουμπί. Θα πάει μέχρι μέσα, επιθετικό φάουλ, θα δώσει ωραία, ο Ζωβόλης το κέρδισε. Ο Βαγγέλης ο Λιαδάκης είναι ο Τοντάης στον πάγκο.
Thank you.
για τα οποία έχουν σταμάτη στη δημιουργία της μπάλας. Τα 4.39
σταθήσει. Την ένατη νίκη για το πρωτάθλημα του Μάστερ, πέρα για πέρα δίκη.